Πες μας τώρα για το αεροπλάνο. Σε καλέσανε κάτω στην Περσία. Για το αεροπλάνο. Τι έγινε, το αεροπλάνο χάθηκε στις 7 του Μάρτη. Ωραία. Και το έχεις βρει εσύ. Στις 11 του Μάρτη παίρνω τηλέφωνο. Και του λέω. Πού πήρες τηλέφωνο, κάτσε μας να πούμε. Στην Περσία. Στην Περσία, ωραία. Στην Μαλαισία. Η Μαλαισία είναι ένα τριόροφο κτίριο. Έχει σημαία πάνω. Στην πρεσβεία λες τώρα. Πρέπει δεν υπάρχει, είναι ένα κτίριο μόνο και είναι ο πρόξενος. Και είναι και η Ελληνίδα γυναίκα η οποία είναι για τα τηλέφωνα και για τα πάντα. Λοιπόν, χάθηκε στις 7 του Μάρτη. Τώρα πάρει τις μήνες. Τώρα κάνει οι συγγενείς το θυμάτων κάνουν γιατί όχι. Και λέει, όποιος θα βρει το αεροπλάνο ή δώσει στοιχεία, 5 εκατομμύρια Ευρώ. Ευρώ. Ωραία. Τι τηλεόραση. Πώς σε καλέσανε σε ναυτικά τότε. Σε λοιπόν, πήρα τηλέφωνο εγώ στην πρεσβεία. Μου δώσαν στην αρχή για την τηλέφωνο. Και λέει να πάρεις εκεί. Τώρα μου είπε ότι δεν θα πάρεις εκεί. Θα έρθεις την άλλη εβδομάδα εδώ. Θα κανονίσουμε. Και διερμηνέα θα πάρεις από εδώ. Και θα πάτε μαζί κάτω. Και θα πάτε μαζί κάτω. Τι λέω εκεί πέρα, του λέω είναι όλοι οι μουσουλμάνοι, μας καταρρίσουνε. Όχι, θα έχετε προστασία από το κράτος. Α, θα σε πάει στρατός δηλαδή κάτω, να σε φυλάει. Και θα πάτε στο σημείο εκεί που θα τις προδείξεις. Βρήκε στο αεροπλάνο. Πήρε τα λεφτά. Περίμενε για κάτι. Εσύ τώρα το έχεις βρει το αεροπλάνο που είναι. Το αεροπλάνο ξέρω εγώ που είναι. Α, το έχεις βρει. Βεβαίως. Από το χάρτη. Και γιατί δεν σου το λες από εδώ και πας κάτω να τους πάρεις τα λεφτά. Πρέπει να πάω εκεί. Για να τους απάρεις, να τα μαγκώσεις το πράγμα. Είναι και άλλο πράγμα. Τι. Και είναι μαφία. Το αεροπλάνο δεν ήταν ούτε 1,5 χρονών. 12-13 μήνες. Εγώ υποψιάζομαι ότι το έχουν ρίξει επίτηδες αυτό. Επίτηδες το ρίξει ο πιλότος. Ο ίδιος. Για ποιο λόγο. Μαφία καμία 8-19 άτομα. Μαφία. Γιατί είναι όλοι μουσουλμάνοι αυτοί και κάτω. Για ποιο λόγο το ρίξαμε όμως. Είχαν δικούς τους σκοπούς. Ένας φίλος μας μας είπε ότι το ρίξανε λέει για την ασφάλεια. Εντάξει. Το είχαν ασφαλίσει. Ο Στέφανος είναι και αυτός ένας πολύ καλός. Για ασφάλεια, ναι. Όχι, όχι. Το αεροπλάνο αυτό είναι 300 τόνους σκέπα. 300 τόνους, έτσι. Και το πλήρωμα μέσα το προσωπικό. Το πλήρωμα το προσωπικό πιάνει και 450 τόνους. Για να σηκωθεί αυτό το πράγμα χρειάστηκε να ανέβει 14-15.000 πόδια πάνω. Ανέβηκε το αεροπλάνο εκεί πάνω και πήρε την ευθεία και πήγε 3.500 χιλιόμετρα ευθεία. Και γιατί ήταν... το πήρανε. Στάσου να δεις. Ήταν, είναι... Και το ρίξανε μάλλον. Μαφία. Είναι κάπου 18 άτομα. Λοιπόν, τι γίνεται. Για δω μου αυτό. Λοιπόν, πήγε επί 3.500 χιλιόμετρα ευθεία και τα άρχισε να χάνει επίθεση από μόνο του. Να χάνει από μόνο του ύψος. Πήγαινε. Αυτό ήθελε να πάει 7.000, έφυγε από τη Μαλαισία, είναι πάει στην Κίνα. Λοιπόν, αυτό ήταν φτιαχτό, ούτε οι Αμερικάνοι το ρίξανε, ούτε στο Ρεκέμου έπεσε στη ζούγκλα στο Βιετνάμ. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Αυτό εκεί που πήγε, δεν είναι από πάνω έτσι βουτιά. Καλά. Όπως πάει προς γιώνεται. Και εκεί έχει δάση πανάρκεια, 100-120 μέτρα. Και τον κόσμο δεν τον κάνανε κύριε Παρπαμπή. Και πήγε με τον κόσμο μέσα. Μέσα στο δάσος. Τον κόσμο τώρα δεν τον έχουμε. Κι όμως φίλε μου δεν πήρε φωτιά. Τον κόσμο... Τι έγινε τώρα. Οι περισσότεροι πετάνε απευθείας, οι άλλοι ήταν, πώς το λένε... Καθαρίσανε. Όχι, αφού μείνανε ανάπηροι, μετά από 2-3 μέρες πεθάνανε όλοι, μπήκανε τα άγρια θηρία. Μάσα. Μάσα. Τι γίνεται τώρα εκεί. Μπορείς να μου πεις τώρα αν έχει μείνει κανένας επιζών από όλους αυτούς. Έχει επιζήσει κανένας. Κάτσε να σε μετράω, να σε μετράω και όταν κάνεις θραυτοσκοπία να δούμε τι ενέργεια βγάζεις. Έχει κανένας ζήσει, ναι, όχι. Όλοι, όχι. Σε έχουν φάει τα άγρια θηρία, ναι. Τι υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο σκελετοί, κόκαλα, τίποτα. Σε 500 χιλιόμετρα, σε 500 χιλιόμετρα θα βρίσκουμε σκελετούς, κόκαλα, κεφάλια τέτοια. Δεν είναι τίποτα, τις φάγανε τα θηρία. Το αεροπλάνο έχουν σπάσει τα φτερά τους και είναι άνθρωποι μέσα στα δέντρα και δεν πήρε φωτιά.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αν θα πάω, θα έχω επιτυχία, ναι ή όχι, ναι ή όχι, ναι. Κλείσε, δώσε γκάζι. Κοίτα εδώ, κοίτα. Θα έχω επιτυχία, ναι ή όχι, κοίταξε. Κόλλησε εκεί, δεν σηκώνει πάνω. Κοίτα. Θα πάρεις τα λεφτά. Τα λεφτά θα πάρω, ναι ή όχι, ναι ή όχι, ναι. Πάμε, για πες το καινούργιο εργαλείο σου. Εγώ σου έφερα τα δικά μου εργαλεία, κάτεξε μας τα δικά σου, τι είναι αυτό εδώ. Πάμε. Είδαμε εδώ, έτσι. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, το είδες αυτό μέχρι εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε όμως το εδώ. Το πήραμε εδώ. Mm-hmm. Και δείχνει παλιά. Έχει αφήσει η βαρύτητα του αυτού. Κοίταξε όμως αυτό εδώ πέρα. Αρχίσουν από εδώ πέρα, ε. Τα μη λέμε ότι ήρθαν. Ότι είναι εδώ, ε. Ναι. Γυρνάει μόνο του. Το βλέπεις. Φοβερό. Άρα εσύ μπορεί να καταλάβεις αν είναι παρμένα ή όχι, ε. Όχι, ότι είναι εδώ. Πάρ' τα από εκεί. Πάρ' τα. Να πάρουμε. Για ρώτησε το. Ε? Για ρώτησε το. Είναι εδώ, ναι. Όχι. Πάλι κουνάει το ίδιο. Όχι, δεν είναι εδώ. Α, δεν είναι εδώ. Okay. Okay. Ναι, πάλι κουνάει το ίδιο. Ε? Και τώρα δει. Τα πήρα. Δεν είναι τα ρβάτσα, θα στρελάνεις τώρα. Όχι. Είναι εδώ τα χρυσά. Δεν τα χρυσά. Πάλι είναι εδώ. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ και αρχίζει. Κοίταξε. Πάει εκεί που είναι αυτό, το βλέπεις. Μόνο του πάει τελείως. Μην ποιος θα πάει. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις ότι είναι εδώ. Πάμε να πάρω τώρα. Είναι εδώ, ναι. Όχι. Τι εργαλεία να κάνει. Τι είναι αυτό το γέντο εδώ, αυτό το εργαλείο, τι εργαλείο είναι αυτό. Αυτό είναι. Ένα που το βάζουν μέσα στη θάλασσα για να πιάσουν. Και αυτά πόδια είναι αυτό. Τα πόδια. Λοιπόν, άλλο θέμα. Λοιπόν. Τι θες να ρωτήσεις τώρα. Πες μου γιατί. Πότε θα φύγεις για κάτω καταρχάς. Τώρα τη Δευτέρα θα πάρω τηλέφωνο, την Τρίτη θα πάω μέσα. Θα κανονίσω με τα διαβατήρια. Mm. Βίζα δεν χρειάζομαι να κάνω μόνο με το διαβατήριο αυτό. Και είπα για διερμηνέα να μου αυτός, λέει θα σε δώσουμε από εδώ διερμηνέα. Θα πάρεις διερμηνέα από εδώ. Α, δεν θα σου δώσουμε από κάτω. Όχι. Τα έξοδα είναι, λέει, όχι της, του κράτους, είναι των συγγενών. Α, θα τα πληρώσουν αυτοί. Αυτοί το και άμα ρε Παρπαμίτσο κάνεις λάθος εκεί, τι θα γίνει τώρα με αυτούς εκεί περιμένουν τις ώρες. Πες ότι κάνεις λάθος. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν απαγιωτευτεί τελείως και είπαν στην τηλεόραση, το δείχνουν και όλες και λένε όποιος βρεθεί να βρει το αεροπλάνο ή να δώσει πληροφορίες διαμέσου ίντερνετ θα πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ σου λέω πας κάτω και δεν το βρίσκεις. Έγινε ένα λάθος. Δεν μπορείς να τα αναγνωρίσεις εκεί. Μα τι θα γίνει με αυτούς. Εγώ τώρα. Επειδή είναι και προσφέρει. Θα σε φάνε και είναι μουσουλμάνοι. Δεν σε τρώει κανένας. Αυτή είναι τελευταία προσπάθεια γιατί ο κόσμος εκεί πέρα γίνανε τι αεροπλάνα, τι ελικόπτερα, τι υποβρύχια, τι το ένα, το άλλο. Ο ένας λέει, το ρίξανε οι Αμερικάνοι γιατί έχουν κάτω εκεί είναι ένα μικρό νησάκι λέει κάτω μετά την Αυστραλία μέσα στο βάθος και ότι το ανατινάξανε οι Αμερικάνοι. Ένα τεράστιο που είναι τα φτερά του μόνο από 30 μέτρα, 60 μέτρα ή έτρακτος, δεν θα βρισκόταν έστω ένα σόβρακο που λένε από τόσο και στον ωκεανό να πέφτει. Να εκεί βρήκανε, να το ένα, να το άλλο. Γιατί στη ζούγκλα δεν βρίσκανε κάτι, αφού πετάνε. Μα δεν κάνανε εκεί, δεν πήγανε, δεν έχουν αυτός. Πού είναι στο Βιετνάμ αυτό που λες. Βιετνάμ. Κάτσε να βρούμε και ένα χαρτί να γράψουμε. Για βάλε εδώ να πασχοτήσεις, γιατί όλος ο πλανήτης ψάχνει αυτό το αεροπλάνο. Ποιο μυστήρια εξαφάνιση ήταν. Ο πλανήτης ήταν τελειωτήμου. Σίγουρα. Κάτσε.
Ξέρεις ότι κάποιοι λένε ότι έχει πεθάνει στο ίντερνετ. Ναι. Συνέχεια λένε ότι έχει πεθάνει ο Μπαρμπαμίτσος και. Όχι, πεθαίνει ο Μπαρμπαμίτσος, όχι. Για πες ότι δεν Μπαρμπαμίτσος, πεθαίνει εσύ. Όλου θα του θάψει, πες του. Για βάλτε τα νέα να δούμε τι ημερομηνία είναι πάνω. Είναι τωρινή. Αυτή. Όχι, αυτή η κοπέλα πήγαινε με έναν εκεί και τη είπα. Είναι Μάιο, τη είπα ότι αυτό δεν θα βγει. Γιατί έχει γι' αυτόν εδώ. Γιατί είναι ηλίθιο κι αυτό. Έχει καμιά σημερινή εφημερίδα. Ναι, ναι. Αυτήν είναι. Και παράδειγμα, αυτή πάει να σπουδάσει τώρα, σε πρώτη στιγμή. Τι είναι αυτή. Αυτή που μας έδειξε την κάρτα. Άλλη. Χριστό για αυτήν την αλήθεια. Έμαθα λέει, βγήκε με την τουτούκα έξω και φώναζες κόσμο, ε. Να. Αλήθεια. Τούτος εδώ είναι ο Πακογιάννης, τούτος είναι ο Σπανός. Θα με δεις κάπου μέσα. Τι είσαι και εδώ στην εφημερίδα. Με την τουτούκα, εγώ ρωμά πέτσο. Ντουντούκα και Ντάτσον ή όχι έτσι. Ντουντούκα και φωνή εδώ κάτω στα αυτό τα φαινόμενα. Τι φωνάζεις ρε Μπαρμπαμίτσο. Τι φωνάζα. Για το Μουραντά. Τι τους έλεγες. Ψηφίστε τον είναι καλός. Τούτος εδώ τώρα. Τώρα βλέπω τούτο. Α, βάλε αυτό από εδώ. Να δούμε την τεχνική Μπαρμπαμίτσο. Πέρα εδώ εργαλείο, να ονομάσαι το πέσει αυτό το εργαλείο. Αυτό είναι εργαλείο και αυτά που πουλάς εσύ. Ναι, τώρα τις βλακίες ορίσουμε. Εδώ το εργαλείο τρελό. Μια φορά σου το είχαν κλέψει η Μπαρμπαμίτσο, ε. Ποιο αυτό το εργαλείο. Ποιος το πήρε, κανένας Πακιστανός. Όχι καλή. Νομίζαμε ότι άμα πάρουν το εργαλείο θα μπορούν να βρίσουν μόνο χρυσά νερά. Ναι, μετά το αλλά... Στο φέρανε μετά. Θα το ξαναλέμε τίποτα. Τέτοιο εργαλείο λίγοι έχουν. Κίνα έχει γράψει εδώ. Παλαισία, Κίνα. Ωραία. Το αεροπλάνο φεύγει από εδώ, θα πάει εκεί. Ωραία. Εδώ είναι Ινδικός ωκεανός. Ινδικός. Λοιπόν, λέμε τώρα, το αεροπλάνο σκόβει για τη Μαλαισία, θα πάει στην Κίνα. 7.500 χιλιόμετρα, 7.500 είναι 7. 7. Χιλιόμετρα από εδώ κάτω να πάει εκεί. Ωραία, και πού έπεσε. Ξεκίνησε το αεροπλάνο από εδώ. Στα 5.000 χιλιόμετρα. Ε. Πες μας κάτι, αυτές τις τεχνικές μπορεί κάποιος να τις μάθει. Δεν μπορεί, δεν πρέπει να έχεις χάρισμα. Κάτσε, εσύ πώς το μάθησα. Λοιπόν, πήγε το αεροπλάνο, έπεσε. Στον ωκεανό, έπεσε στην Κίνα, στο Βιετνάμ. Βλέπεις. Θα σε χτυπήσει η βεργάσκημα. Δεν είναι που πετάγεται μόνο. Θα χτυπήσει άσκημα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Λέμε τώρα. Θα πάω στη Μαλαισία, ναι ή όχι. Ναι ή όχι, ναι. Όχι, θα πάω, ναι. Θα το βρω το αεροπλάνο, ναι ή όχι. Θα το βρω, ναι ή όχι. Ναι ή όχι, ναι. Μη και δεν το βρεις και πας κάτω. Εδώ, να. Μη και δεν το βρεις. Αφού τα κόλλησε. Τέλος, εκεί θα το βρεις τώρα, τέλος. Κοίτα, 5 εκατομμύρια είναι δικά σου. 5 εκατομμύρια είναι δικά σου. Μόνο 5 εκατομμύρια. Άσε τα κομμενάκια που θα βγάλεις εκεί. Άσε τα κομμενάκια. Πατρελαθείτε τα μικρό πράγμα τώρα να μην το λέει. Δεν μια βραδιά, δύο τώρα σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων. Τι εσύ λες 20χρονα τώρα, τι λες τώρα. Τελείω είσαι. Η φήμη παγκοσμίως. Για να το πάμε σε αυτήν όλοι. Και όλοι και ό μετά θα βγει βρώμα για ποιο λόγο το ρίξανε και πώς είναι, πώς άτομα.
Γιατί δεν του το λε εσύ να το μάθουν, για ποιο το ρίξαν το αεροπλάνο, για ποιο λόγο. Παρκεί! Από εδώ να δει το δώσω. Θε να πάρει τα 5 εκατομμύρια. Μόνο τα 5 εκατομμύρια, παρακείτα, θα τρελαθεί ο πλανήτη. Θα σου πει τι τόσα μέσα χρησιμοποιεί. Δεν βρέθηκε τίποτα. Το βρει από του τόπου, θα το βρει μια φλέγα. Θα τρελαθεί ο πλανήτη, σου λέω. Λοιπόν, α, θα ήδη έχει τρελαθεί το παπίτσο που σε βλέπει. Θα τα δει και αυτά. Θα πηδήξει ένα μπαλκόνι όλα. Ήδη του έχει τρελάνει. Ξέρεις τι λένε όλοι, δεν υπάρχει καλύτερο δραδοσκόπος. Τους τρέλανε, δεν λέει. Δεν υπάρχει. Εσύ είσαι, όχι. Δεν υπάρχει. Μπορεί. Ρε Μπαρμπαμίτσο, έχω μια απορία. Γιατί πραγματικά έχω σκαλώσει πολύ αρκετά. Αυτό το χάρισμα που έχεις μπορεί να το μάθει κάποιος. Δηλαδή εμάς. Το χάρισμα πρέπει να το έχεις. Να το μάθεις, να μάθεις τέτοια πρέπει να κάνεις πολλές. Να κάνεις εξαρτήσεις. Έχεις κάτι ιδιαίτερο από όλους τους άλλους πάνω σου. Εγώ έφερα κάποια όργανα να μετρήσουμε τώρα, να δούμε. Ορίστε. Να δούμε τι εκπέμπεις. Υπάρχει καλύτερος ραβδοσκόπος από μένα, ναι ή όχι, ναι, ναι, όχι. Όχι, τέλος. Όχι. Μπορεί να μάθει κάποιος και εσένα. Όχι. Θα βρεθεί κάποιος, μπορεί να υπάρχει, μπορεί, όχι. Πιο λίγο ναι, πιο λίγο όχι. Αλλά για να κάνεις αυτά που κάνω εγώ πρέπει να έχεις ευκαιρίες και να κάνεις εξάσκηση, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι ρε παιδί μου, το σώμα σου εκπέμπει κάτι. Το σώμα και να ξαφέρεις, τι γίνεται τώρα. Εγώ άμα θα κάνω πολλά τέτοια πράγματα, σε ορισμένο σημείο θα αρχίσω και θα τρέμω. Βγάζεις κάτι, εκπέμπεις κάτι. Όχι, κάνεις ενέργεια. Ενέργεια, θες να τη μετρήσουμε την ενέργειά σου να δούμε. Τώρα πώς έχει κατεβεί η ενέργεια, για να δούμε. Έχει κατεβεί η ενέργεια τώρα, ναι, πόσο έχεις. 30% όχι, 20% έχει κατεβεί. Για να δω, βγάζεις καθόλου ενέργεια. Αυτό είναι για παραφορές. Πάει, μπούσπα στο χέρι τώρα, πάω για να έρθει καπάω. Τι, αν έχασα ενέργεια, ναι, βγάζω. Τι βάζει. Δεν βγάζει τίποτα, ψόφισε αυτό. Δεν έχει. Δεν βγάζει, μηδέν. Μηδέν. Κουράστηκες φαίνεται, για να δούμε με άλλο. Παρακαλώ, είχα ακούσει λίγο ότι άμα να δουλέψεις... Για να δω το χέρι σου λίγο. Δεν βγάζει και αυτό τίποτα. Για να δούμε άλλα. Θα το βάλουμε στην ηλεκτρική ενέργεια αν βγάζεις. Σημαντικό βάλτε. Θα το βάλουμε μόνο με το. Κοίτα μανωτικό πόσο βγάζει ο Μπαρμπαμίτσος. Πω. Για να δούμε στο κεφάλι πρέπει να βγάζει πιο πολύ. Κοίτα εδώ. Βγάζει. Βγάζει, πώς δεν βγάζει. Και έτσι να έχεις τώρα έχει αρχίσει, έχω αρχίσει και αρχίζω και... Τι, παθαίνεις κάτι. Σαν ζαλίζω με λίγο, όχι πολύ, αλλά άμα κάνεις πολλές φορές... Τι γίνεται τώρα. Ραδιοσυχνότητες να δούμε αν βγάζεις. Δεν βγάζει τίποτα Μπαρμπαμίτσο. Μπα και έχουν δει και έξω πεθάνει και δεν έχουν καταλάβει. Ξέρω. Τώρα πήγε το φρικόλακα. Λοιπόν, άκουγα έτσι. Κάτσε, κάτσε, κάνουμε το τελευταίο τεστ να δούμε αν. Να δούμε μεταβολέ του μανωτικού πεδίου αν έχει. Εγώ είχα πει στον Μπαρμπαμίτσο ότι άμα λέει δουλεύει πολύ τη Βέργα μετά ξεχνά τη μέρα είναι. Είναι αλήθεια. Ξεχνά τη μέρα είναι στα αλήθεια. Κοίταξε να δει. Α, δεν βγάζει μια παραβολή. Α, δεν βγάζει αλλαγέ στο μανωτικό πεδίο. Κοίτα τι γίνεται. Είχα κάνει πολλές φορές με το σύγχυμα. Κοιμήθηκα. Και όταν ξύπνησα, δεν ήξερα τι μέρα ήταν και ήταν η ίδια μέρα.